Ονομάζομαι Γιώργο Σουμελίδη και είμαι σήμερα εδώ μαζί σα για να μοιραστώ ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζα, το οποίο θα εκφράσω με έναν προερχόμενο από την ψυχιατρική. Μιλάω για το σύνδρομο τη Στοκχόλμη. Θα το εξηγήσω σε λίγο. Είμαι νοσηλευτή ψυχική υγεία και εργάζομαι τα τελευταία 24 χρόνια σε δομέ ψυχική υγεία. Οι δομέ αυτέ δημιουργήθηκαν από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για να υλοποιήσουν προγράμματα αποκατάσταση και επανένταξη ψυχικά στενών. Στην αρχή, τα προγράμματα αυτά ήταν υπηρετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 18 μήνε και μετά από κρατική επιχορήγηση. Όταν φτάσαμε στην κρατική επιχορήγηση, έφτασαν και οι μέρε τη λιτότητα. Ποιο το περίμενε. Τότε ήταν που πήρα την απόφαση να μπω μπροστά στην πρωτοβουλία για την ίδρυση κλαδικού σωματείου δομών ψυχοκοινωνική αποκατάστασης Μακεδονία Τράκη, του οποίου υπήρξα και πρόεδρο. Αυτά που σα λέω συνέβαιναν το 2004-2005, όταν στην Ελλάδα οι ιδιώτες μπούκοναν με τεράστια ποσά για να φτιάξουν στέγα τράπου του Καλατράβα, που σήμερα ρημάζουν. 2.500 εργαζόμενοι τότε ήταν απλήρωτοι 3, 6, 11 μήνε. Ελήψει προσωπικού, μη χορηγούμενε γονικέ άδειε, χαμένα ρεπό, ώρε υπεργασία ήταν και είναι ο κανόνα. Και όλα αυτά γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα που πιστεύουν σε αυτέ τι αξίε σκέφτηκαν ότι είναι μια πολύ καλή λύση να δώσουν αυτό το δημόσιο κομμάτι τη υγεία σε ιδιώτε υπό τη σκέπη μη κυβερνητικών οργανώσεων. Την ίδια περίοδο μαθαίνουμε, τώρα δηλαδή, ότι θα προσφέρουν και το κομμάτι τη απεξάρτηση. Η γνωστή δηλαδή συνταγή που ακολουθείται σε πλειάδα τομέων κρατική ευθύνη, με το πιο πρόσφατο παράδειγμα την καταπληκτική ιδέα των επαγγελματικών χειρουργείων, Όλα για το κέρδο δηλαδή. Όποιο έχει πληρώνει. Όποιο δεν έχει, α αναπαυθεί εν ειρήνη. Τέτοια ισονομία. Τέτοια ισοπολιτεία. Κάνοντα μια παρένθεση εδώ, να σα αναφέρω ότι δυστυχώ διαβιώ και εργάζομαι στον ίδιο Δήμο. Στην ίδια περιοχή. Όπου αρκετά χωριά δεν έχουν μάθει καν τι είναι το αποχευτευτικό σύστημα. 2024 στην Ελλάδα. Όπου πολλοί δρόμοι είναι διαθέσιμοι μόνο από αυτοκίνητα με τετρακίνηση. Όπου η οδοσή μα είναι πλημελή και απουσιάζει εντελώ. Όπου γενιέ παιδιών μεγαλώνουν χωρίς να έχουν κάνει κούνια. Και αυτό γιατί τα πάρκα είναι μια απονεμένη ιστορία. Όπου η έλλειψη η αιθουσών διδασκαλία στα σχολεία εξελίσσεται ω μάστιγα. Και να φανταστείτε ότι ο Δήμο Θέρμη είναι από του πιο εύρωστου οικονομικά. Κλείνω την παρένθεση. Δεν ήθελα τότε να πιστέψω ότι όλα αυτά έχουν ένα βαθύτερο στόχο, και α διάβαζα σε διάφορα περικά, όπω το Νέμεση, το αντίθετο. Έλεγα, οκ, okay, η αυτά τα λένε του Κουκουέ. Τα διάφορα μέσα παραπληροφόρηση με είχαν πείσει σχεδόν ότι το Κουέ είναι κάποιοι άνθρωποι που φωνάζουν και δεν συμβάζονται με το εφικτό. Είναι αυτοί που θέλουν να μα πάρουν τα σπίτια. Αν και η ιστορία έδειξε ότι ο καπιταλισμό το έκανε με μεγάλη επιτυχία με τι τράπεζε. Μα έλεγαν ότι οι κομμουνιστές δεν θέλουν τη διαφορετικότητα. Του ομοφυλόφιλου, για παράδειγμα. Με είχαν σχεδόν κάνει να πιστέψω ότι οι κομμουνιστές δεν θέλουν καν να κυβερνήσουν. Γι' αυτό και δεν βάζουν νερό στο κρασί του. Τόση παραπληροφόρηση. Κάποια στιγμή άρχισα να καταλαβαίνω τι συμβαίνει γύρω μου. Πιστεύω πλέον ότι υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων. Αυτοί που κάνουν τα πράγματα να συμβαίνουν, αυτοί που τα βλέπουν να συμβαίνουν και αυτοί που αναρωτιούνται τι συνέβη. Αποφάσισα λοιπόν συνειδητά να δράσω, αντί να είμαι παθητικό παρατηρητή. Άρχισα να καταλαβαίνω. Ήταν το σύνδρομο τη Στοκχόλμη. Στο σύνδρομο αυτό παρατηρείται η τάση να δικαιολογούμε και να, να δικαιολογούμε και να εξαρτιόμαστε από αυτού που μα κακομεταχειρίζονται. Για εμένα ήταν η αντίδρασή μου στο τραύμα που μου προκάλεσε η πολιτική κατάσταση από αυτού που μα κυβερνούσαν. Και οι συνέπειε που είχαν όλα αυτά στην οικογένειά μου, σε εμένα, στους φίλους μου, στην εργασία μου, στη γειτονιά μου, στη χώρα μου. Ήταν η άρνησή μου να πιστέψω ότι είμαι θύμα. Ήταν μία άμυνα. Ήταν το σύνδρομο του Στοκχόλμης. Τώρα που έχω κατεβάσει τις παροπίδες και έχω ζήσει μέσα στους κόλπους των κομμουνιστών, έχω βιώσει τη δημοκρατία. Έχω βιώσει τη λογική του αυτονόητου. Γι' αυτό το λόγο συμπορεύουμε με το ΚΚΕ Γι' αυτό το λόγο ήμουν υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές με τη λαϊκή συσπήρωση. Αν με ρωτήσει κάποιος σήμερα, τι είναι ο κομμουνισμός, η απάντησή μου είναι η ιδεολογία που προωθεί την κοινωνική ισότητα μέσω της διαλειτουργίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της κοινότητας με στόχο την εξάλληψη των κοινωνικών ανισοτήτων και τη δημιουργία ενός δίκαιου και ισότιμου περιβάλλοντος για όλους. Αν με ρωτήσει κάποιος τι είναι οι κομμουνιστής, τότε η απάντηση είναι πολύ πιο εύκολη. Έντιμος. Σας ευχαριστώ.